Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας. Γνωρίζω ότι είναι πιεσμένος γιατί σε λίγο θα πετάξετε για Μαδρίτη και Λισαβόνα. Να ξεκινήσω με αυτό που όλοι αναρωτιούνται. Με ρωτήσαν και λίγο έξω από τα γραφεία σας πριν από λίγο. Εκλογές πότε θα γίνουν? Εγώ προβλέπω 29 Απριλίου. Το πολύ να πάει μια εβδομάδα αργότερα. Κύριε Σαμαρέση, επιμένετε στην ανάγκη αυτοδυναμίας. Όμως όλες οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι στη Βουλή μπαίνουν ακόμα και 10 κόμματα. Πολλά κόμματα έχουν στελέχη τα οποία προέρχονται και από τα σλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, της κεντροδεξιάς, και από τα σλάχνα του ΠΑΣΟΚ. Εσείς θεωρείτε ότι τελικά η αυτοδυναμία είναι εφικτή? Το ΠΑΣΟΚ θέλει συγκυβέρνηση. Και θέλει συγκυβέρνηση για να σωθεί το ίδιο. Όχι για να σωθεί η χώρα. Εγώ θέλω εθνική συνεννόηση. Συνεννόηση με όλους. Που είναι αναγκαία. Οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα, εγώ θα θελήσω να αγκαλιάσω το σύνολο του κόσμου, γιατί δεν είναι το ζήτημα το αυριανό θέμα ενός κόμματος, είναι θέμα ενός έθνους, είναι θέμα του τόπου μας. Αυτό είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι για να μπορέσεις και συνεννόηση να κάνεις και ταυτόχρονα με σοβαρότητα να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, πρέπει κάποιος να έχει την ευθύνη και πρέπει κάποιος να έχει λυμμένα τα χέρια του. Δεν μπορώ να είμαι εξαρτημένος από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Γι' αυτό και ζητάμε την αυτοδυναμία. Πρέπει δηλαδή να έχω τη δυνατότητα με τόλμη, με αποφασιστικότητα, χωρίς γραφειοκρατίες, γιατί η Ελλάδα βιάζεται, να μπορώ να παίρνω αποφάσεις. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς ζητούμε την αυτοδυναμία. Τώρα η αριστερά δεν θέλει την αυτοδυναμία. Η αριστερά δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, να βουλιάζει ο τόπος και να κερδοσκοπεί πάνω στην απελπισία του κόσμου. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο που υπάρχει. Και αυτή η αριστερά στην Ελλάδα έχει μάθει στην αλαζονία, έχει μάθει στη δίθεν ιδεολογική ηγεμονία, αυτά τελειώσανε, και από εδώ και πέρα αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβει και ο κόσμος ότι κόμματα τα οποία μένουν μόνιμα απ' έξω από την εξουσία και φωνάζουν όποιος και αν είναι μέσα στην εξουσία, είναι καταδικασμένα από αυτήν την μη ιδεολογία και μη σοβαρότητα που επιδεικνύουν. Στην Κύπρο αριστερά είναι σήμερα στην κυβέρνηση και κομμουνιστική αριστερά. Παίρνουν ευθύνες. Εδώ πέρα τους αρέσει το παιχνίδι της ανευθυνότητας. Αυτά ως προς την αριστερά. Να πάμε τώρα για ορισμένα κομματίδια, αν θέλετε, τα οποία τελευταία φυτρώνουν προς στα δεξιά μας. Αυτοί μιμούνται την αριστερά. Δεν έχουν ιδεολογία, δεν έχουν θέσεις. Κατά την άποψή μου, υιοθετούν τις λογικές της αριστεράς, καμιά φορά συγκρούονται μαζί τους, αλλά το μόνο που πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι να μην πάρει η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας την αυτοδυναμία. Γιατί τότε οι ίδιοι δεν θα έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Επομένως, κατά την άποψή μου, όσοι πολεμούν την αυτοδυναμία, δεν θέλουν στον τόπο αυτό να αλλάξει τίποτα και δεν θέλουν ο τόπος αυτός να μπορεί να διοικηθεί. Γιατί αύριο, σας επαναλαμβάνω, ζούμε έκτακτες καταστάσεις, απαιτούνται έκτακτες λύσεις, απαιτείται γρηγοράδα, απαιτείται αλλαγή ψυχολογίας, αλλαγή κλίματος, ο κόσμος να καταλάβει ότι κάτι άλλαξε. Εάν είναι να μπούμε στη γραφειοκρατία και να πρέπει να παίρνω 10 τηλέφωνα εγώ κάθε μέρα για να συνοηθώ τι θα αποφασίσω, η Ελλάδα θα έχει βουλιάξει. Και η Ελλάδα σήμερα, επαναλαμβάνω, βιάζεται. Εσείς έχετε κάνει πάντως μια πανστρατιά, έχετε κάνει μια έκκληση προφανώς στο φάσμα το κεντροδεξιό για να συστρατευτούν μαζί σας. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έχει κηρύξει πανστρατιά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Αρκεί πρώτα να θεραπεύσει τα τραύματα, γιατί για τραύματα μιλάμε, τα οποία έχει δημιουργήσει την παράταξη. Ας πούμε ότι παίρνετε 150 και βουλευτές, είστε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα αλλάξετε κάτι σε αυτή τη δομή του κράτους, σε αυτή τη μορφή της διακυβέρνησης? Γιατί τόσα χρόνια ακούμε ότι θα υπάρξουν μικρότερα κυβερνητικά σχήματα, λιγότερα υπουργεία και ποτέ δεν βλέπουμε κάτι. Κοιτάξτε, εγώ θα θελήσω να έχω ως υπουργούς τους καλύτερους. Και αν χρειαστεί, σε συγκεκριμένα υπουργεία που χρειάζεται μια επίβλεψη τεχνοκρατική, μπορεί να είναι και μη βουλευτές υπουργοί. Αν χρειαστεί, θα είναι και μη βουλευτές. Και θα είναι και μη βουλευτές. Και κάτι ακόμα να σας πω και πιο επαναστατικό. Θα έρθει η στιγμή με τις αλλαγές που σχεδιάζουμε στο Σύνταγμα, όπου θα διαχωριστεί η εκτελεστική από την νομοθετική εξουσία και για να είσαι υπουργός δεν θα μπορείς να είσαι ταυτόχρονα βουλευτής. Αυτό το θεωρώ απολύτως αναγκαίο
Και ταυτόχρονα να σας πω ότι αμέσως έχουμε ετοιμάσει ένα σχέδιο με βάση το οποίο από τους 50 τόσους υπουργούς που είναι σήμερα η κυβέρνηση θα είναι στην αρχή, στην πρώτη φάση, περίπου στο μισό και μετά θα γίνει στην τελική φάση ακόμα πιο ολιγομελές, όπως πρέπει να είναι ένα σωστό Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε λίγο στα οικονομικά. Μιλάτε για την ανάπτυξη και ότι η ανάπτυξη πράγματι είναι ο μόνος τρόπος για να βγει η χώρα από την κρίση. Εσείς, ως κυβέρνηση, την επόμενη μέρα δεν θα έχετε κάπως δεμένα τα χέρια σας? Να σας πω λίγες λέξεις μόνο. Φυσικός πλούτος, αέριο, ενέργεια, ορυκτός πλούτος, τεράστια δημόσια περιουσία. Και για να μην πω πρώτο και καλύτερο απ' όλα, το τεράστιο ταλέντο και τα χαρίσματα των Ελλήνων. Έλληνες οι οποίοι παντού στον κόσμο διαπρέπουν. Εκτός από την Ελλάδα, μέσα στην οποία πολλές φορές δυστυχώς έτσι που είναι το σύστημα, μαραζώνουμε οι πάντες. Να το πω διαφορετικά. Εντάξει, το πρόγραμμα που εδώ που μας έφεραν ο κύριος Παπανδρέου και το Πασόκ μας έχουν βάλει ξένοι. Απ' την άλλη πλευρά όμως μάτια δεν έχουμε. Επίγνωση εκείνων που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας δεν έχουμε. Έμπνευση δεν έχουμε για τα δικά μας. Έχουμε. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, το επίκεντρο της παραθεριστικής κατοικίας στην Ευρώπη. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνές επίκεντρο και ίσως τεράστιος παραγωγός ενέργειας, φυσικού αερίου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει αμέσως να το ψάξουμε. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε ενέργεια και ούτε καν έχουμε αναγνωρίσει την ΑΟΣ, που είναι πολύ σήμαντο γεγονός και πρέπει να γίνει. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνές επίκεντρο συνεδριακού τουρισμού. Δεν έχουμε γίνει. Μπορεί να γίνει διεθνές επίκεντρο θρησκευτικού τουρισμού. Στη Ρωσία θέλουν να έρθουν και χειμώνα μάλιστα, για να επεκταθεί αυτή η περίοδος η τουριστική στην Ελλάδα, να δούνε μοναστήρια. Δεν έχουμε κάνει σε αυτό τίποτα. Μιλάω δηλαδή για ιστορικό και θρησκευτικό τουρισμό. Να σας πω στην πρωτογενή παραγωγή. Εισάγουμε τόσο πολύ κρέας, χωρίς να βοηθάμε τους δικούς μας κτηνοτρόφους, που έχει φτάσει να πληρώνουμε 1,5 δισεκατομμύριο περίπου ευρώ το χρόνο για εισαγωγές. Σήμερα έχουμε το καλύτερο λάδι στον κόσμο, στην Ελλάδα, και όμως σήμερα το εξάγουν άλλες χώρες που παίρνουν το δικό μας μόνο για να νοθεύουν εκείνο το δικό τους. Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο. Καταφέραμε να διώξουμε το ναυτιλιακό κεφάλαιο. Πού είναι τα ναυπηγεία που έπρεπε να είχαμε? Δεν υπάρχουν. Πού είναι οι ελεύθερες οικονομικές ζώνες? Πού είναι το Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο? Πού είναι το ενιαίο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο υπήρχε και δούλευε και ήρθαμε εμείς να το καταργήσουμε? Καταργήσαμε, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι σαν η Σαουδική Αραβία να καταργήσει το Υπουργείο Πετρελαίων. Αυτά μόνο εδώ μπορεί να γίνονται. Και μόνο επί Πασόκ μπορεί να γίνονται και θα αλλάξουν όλα αυτά. Θα αλλάξουν γιατί η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί και έχουμε τη δυνατότητα αυτοδύναμα να προχωρήσουμε πέραν από τα όποια προγράμματα πρέπει να ακολουθούμε ταυτόχρονα. Πρόεδρε, αυτά όλα είναι λογικά. Χρειάζεται όμως προφανώς χρόνος και χρειάζεται και μια αλλαγή νοοτροπίας για να γίνουν. Στον πολίτη, ο οποίος τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα πλέον πέρα, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, ο οποίος δεν μπορεί πλέον ούτε τα παιδιά του να θρέψει, τι έχετε να πείτε? Δηλαδή, όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά, μακάρι να γίνουν κάποια στιγμή. Όμως, προφανώς πρέπει να υπάρξουν και άμεσα μέτρα ανακούφισης ενός τμήματος της κοινωνίας. Εμένα με νοιάζει η αγωνία του κόσμου. Με νοιάζει να γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε καταγράψει τις αδικίες που έχουν γίνει. Να γνωρίζει ο χαμηλοσυνταξιούχος και να γνωρίζει και ο πολύτεκνος, που είναι οι μόνες δύο κατηγορίες που έχουμε πει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τους αποδοθούν αυτά τα οποία τους κόψανε, ότι είμαστε δίπλα τους και αυτή είναι η δικιά μας η αγωνία για εκείνους. Γιατί μην νομίζετε. Εγώ γυρνάω, εκλέγομαι χρόνια πολλά στην επαρχία, γυρνάω τις συνοικίες της Αθήνας, γυρνάω και την περιφέρεια και βλέπω και εκεί και εδώ ένα φαινόμενο απίστευτο, το οποίο υπάρχει και πρέπει να το λέμε. Κόσμο μεγάλης ηλικίας να κοιτάει μέσα στους σκουπιδοτενεκέδες το βράδυ, στους κάδους των απορριμμάτων, να βρει λίγο φαγητό, μια μπουκιά ψωμί. Αυτό δεν γίνεται πια. Θα πρέπει να είμαστε ένα κράτος το οποίο θα υπερασπιστεί τους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η δικιά μας υποχρέωση και αυτή είναι η προσωπική μου αγωνία.
Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τις εκλογές μας περιμένουν και άλλα, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα στη Βουλή με διάφορα νομοσχέδια. Οι υπουργοί θέλουν να καταθέσουν νομοσχέδια μέχρι τις εκλογές. Κοιτάξτε, έχουμε κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Δεν έχουμε κυβέρνηση παντός σκοπού. Και εμείς θα ψηφίζουμε μόνον ό,τι αποτελεί μέχρι τις εκλογές συμβατική μας υποχρέωση. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο. Σε αυτό βάζω ένα τέρμα. Θα σας ρωτήσω κάτι το οποίο το ξέρετε. Είναι αρκετοί που θεωρούν πως από το όχι στο πρώτο μνημόνιο μέχρι το ναι στην Δανειακή Σύμβαση ουσιαστικά έχετε κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Κύριε Κοταρίδη, η πολιτική μου δεν άλλαξε. Η πολιτική μου δυστυχώς επαληθεύτηκε. Δεν λέω δικαιώθηκε, γιατί θα ήταν σε βάρος του κόσμου που έχει υποστεί αυτή τη ζημιά από την πολιτική Παπανδρέου. Επαληθεύτηκε, τι θα πει. Έλεγα από την πρώτη στιγμή και ήμουνα μόνος μου τότε, αρχιτέκτονας εγώ του αγώνα του αντιμνημονιακού, ότι προσέξτε, εκεί που την πάτε την Ελλάδα θα πέσει στον κρεμό. Έφτασε η Ελλάδα στον κρεμό. Εγώ έπρεπε να τη τραβήξω μία για να πέσει στον κρεμό, να τη ρίξω. Ο ρεαλισμός και η πολιτική υπευθυνότητα απέτησαν εκείνη τη στιγμή να κάνουμε αυτό το οποίο θα έκανε ο κάθε σωστός Έλληνας. Και τι ήταν αυτό? Σας θυμίζω ότι 27 Οκτωβρίου είπαμε τότε και όλοι αυτοί που σήμερα κάνουν τους αντιρρησίες δεν έφεραν καμία αντίρρηση τότε. Ότι φτάσαμε στο σημείο που το χρέος το τεράστιο έκανε το κούρεμα και την καινούρια Δανειακή Σύμβαση αναπόφευκτα πράγματα. Είπαμε, φτάσαμε στο σημείο του αναπόφευκτου. Ως εκ τούτου, με το που έγινε αυτό και με το που ακολούθησε το τραγικότερο όλων, που ήταν η δήλωση Παπανδρέου για δημοψήφισμα, λες και υπήρχε θέμα να επιστρέψουμε στη δραχμή και το ήθελε κάποιος να πάμε στη δραχμή, σε σημείο που ολόκληρη η Ευρώπη διερωτήθηκε αν είμαστε στα καλά μας ως Έλληνες, από εκείνη τη στιγμή και πέρα δεν υπήρχε παρά μόνον η υποχρέωσή μου να εμποδίσω αυτό το κατρακύλισμα του τόπου για πάντα. Και ένα κατεξοχήν κόμμα ευρωπαϊκό όπως είναι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προστατεύσει και την ευρωπαϊκή μας πολιτική και προοπτική. Και τότε εμείς τι κάναμε? Πρώτα απ' όλα αγωνιστήκαμε για μια σύμβαση τώρα που μόλις ψηφίστηκε στη Βουλή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το μνημόνιο. Στο πρώτο μνημόνιο, σας θυμίζω, πρώτον, δεν μείωσαν το χρέος μας, δεν το κούρεψαν. Τώρα κουρεύτηκε. Στο πρώτο μνημόνιο τα επιτόκια ήταν πάρα πολύ ψηλά, πάνω από 5%. Τώρα είναι κάτω από 2,5%. Άρα το κόστος είναι πολύ μικρότερο και θα έχουμε κάποια κέρδη να δώσουμε εκεί που μπορούμε. Τρίτον, καιροπετάχτηκε ένα κομμάτι του χρέους στο μέλλον, θα μπορούμε να το πληρώσουμε πολύ αργότερα, κάτι τέτοιο δεν υπήρχε στο πρώτο μνημόνιο. Και εν πάση περιπτώσει, στο πρώτο μνημόνιο δεν υπήρχε ποτέ η απειλή ότι θα μας βγάλουν από το ευρώ να πάμε στη δραχμή. Τώρα ήταν πρώτον πυλών το να φύγουμε από το ευρώ και να πάμε στη δραχμή. Και να σας πω κάτι, θα μπορούσα εγώ εκείνη τη στιγμή να έλεγα, δεν ακούσατε την πολιτική μου, δεν θελήσατε να κάνετε αυτό που σας έλεγα, εγώ δικαιώθηκα, προχωράω σε αυτή τη γραμμή και ας πέσει η Ελλάδα κάτω. Ξέρετε πόσο απέχει το Οσανά από το Σταύροσον μια εβδομάδα στην Ελλάδα? Θα χειροκροτάγανε την πρώτη εβδομάδα και όταν μετά δεν θα βρίσκαν ούτε σύνταξη, ούτε μισθό, ούτε το νοσοκομιακό να τον πάει κάποιος στο νοσοκομείο γιατί θα είχε βενζίνη, θα ήταν ο Σαμαράς υπεύθυνος. Δεν έπρεπε αυτό να τα αφήσω να γίνει. Κάναμε το καλύτερο που έπρεπε να κάνουμε, ανάκαμψη ζητούσαμε τότε, ανάκαμψη ζητούμε και τώρα, η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει, απομονωθήκαμε στο εξωτερικό, έχω κάνει το παν για να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε και πάλι μια Ελλάδα σοβαρότητας και στο εξωτερικό, διορθώνω όσο μπορώ τα λάθη τα οποία έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια, δεν αλλάζω πολιτική, προσπαθώ να φυλάξω και να διαφυλάξω ό,τι γίνεται, καθίσαμε 650 με 700 εκατομμύρια όταν καθίσαμε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και τον Παπαδήμο, επρόκειτο να κόψουν από συντάξεις, κόψανε τα μισά. Ό,τι μπόρεσα έκανα. Αυτό που δεν έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα και είμαι περήφανος γι' αυτό, είναι ότι δεν άφησα να κατρακυλήσει ο τόπος μου, όχι στην ανυποληψία των Ευρωπαίων, τον τελευταίο που με νοιάζει, στο θάνατο της δικιάς μας οικονομίας και στον γκρεμό όπου δεν θα υπήρχε πια όνειρο, ούτε για το γεροντάκι, ούτε για το νέο το παιδί. Και από εδώ και πέρα αγωνιζόμαστε όλοι να μπούμε σε μια διαδικασία ανάκαμψης, απογείωσης με ανάκαμψη ανάπτυξη, που είναι το μόνιμο
πράγμα που φωνάζω, επαναλαμβάνω, κραυγάζω με κάθε τρόπο από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα. Και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα, γι' αυτό το λόγο σας θυμίζω, τσακώθηκα όταν έπρεπε με τους Ευρωπαίους, είχα το θάρρος να πω την άποψή μου, είχα το θάρρος να τα πω παντού και σήμερα αυτή η άποψη έχει δικαιωθεί και στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο επειδή ήρθε ο Μόντι που λέει τα ίδια στην Ιταλία, ολόκληρη η ευρωπαϊκή κοινότητα των οικονομολόγων και των ηγετών πλέον στην Ευρώπη μιλάει για ανάκαμψη, μιλάει για ανάπτυξη. Και είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε από τη σημερινή κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Το θέμα είναι να σωθεί η χώρα, να σωθούν και οι πολίτες όμως, έτσι. Γιατί δεν έχουμε και ένα Αρμαγεδόνα και στον ιδιωτικό τομέα, είχαμε στο δημόσιο. Έχουμε τραγικές δυσκολίες για τον κόσμο. Υπάρχουν ευθύνες. Το γεγονός ότι εμείς προσπαθούμε να σώσουμε τον κόσμο και να σώσουμε τη χώρα με όποιο τρόπο μπορούμε μέσα από την ανάκαμψη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για το χθες. Καταλογιστούν ποτέ? Ασφαλώς θα καταλογιστούν. Πριν 2 χρόνια περίπου, σε ανύποπτο χρόνο, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια, όλη αυτή η τραγωδία, εγώ είπα ότι θα κάνουμε σαν Νέα Δημοκρατία μόνο μία εξεταστική επιτροπή. Πώς φτάσαμε στο μνημόνιο, ποιοι ευθύνονται για το κατάντημα το σημερινό της χώρας, και μην κάνετε λάθος, εγώ δεν θέλω να εκδικηθώ κανέναν, αλλά ο λαός έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια και εμείς έχουμε την υποχρέωση να του την πούμε την αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει μία εξεταστική επιτροπή η οποία πλήρως θα εξετάσει αυτή την κατάσταση. Αυτό το έχω υποσχεθεί στον κόσμο, αυτό θα γίνει και θα καταλογιστούν οι ευθύνες όπου αυτές ανήκουν. Τώρα δεν χρειάζεται βέβαια να σας θυμίσω πόσες εξεταστικές επιτροπές έχουν γίνει στη Βουλή κατά το παρελθόν για σωρία σκανδάλων και κανένας ποτέ δεν πλήρωσε τη χώρα. Δηλαδή είναι λογικό οι πολίτες να έχουν μια δυσπιστία. Ό,τι έχω πει, το έχω κάνει. Ακολουθώ την ευθεία γραμμή, συχαίνομαι την τεθλασμένη. Εγώ είμαι του ολίγου και του ακριβούς. Αυτό που λέω θα γίνει και αυτό που λέω θα το κάνω. Μία εξεταστική επιτροπή η οποία θα βγάλει στο φως τα όσα συνέβησαν και ποιοι έχουν τις ευθύνες για αυτά. Αυτό θα γίνει και πιστέψτε μου ότι θα γίνει. Το να ανακατευθώ με το χθες τι συνέβη δεν μου πάει. Εγώ θέλω να κοιτάω μόνο το αύριο. Κύριε Πρόεδρε, συναντηθήκατε προχθές με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δεν χρειάζεται να σας πω το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα με την εγκληματικότητα και τη λαθρομετανάστευση. Ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για μέτρα, τίποτα δεν γίνεται και η κατάσταση χειροτερεύει. Δηλαδή, ο πολίτης πλέον έχει και τα θέματα της οικονομίας, δεν μπορεί να βγει και από το σπίτι του. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο μαθαίνουμε ότι πιάνονται χιλιάδες. Παραπέμπονται πολύ λιγότεροι και τελικά καταδικάζονται ελάχιστοι, οι οποίοι και πάλι περισσότεροι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την εγκληματικότητα στον τόπο μου. Θα είμαι όσο το δυνατόν ο άνθρωπος που με κάθε τρόπο και με κάθε αλλαγή αναγκαία, από τα θέματα της δικαιοσύνης μέχρι τα θέματα της δημόσιας τάξης, θα ανακατευθεί προκειμένου να μην υπάρχουν πια εγκλήματα στη μέση του δρόμου, να μην υπάρχουν άλλες υπατίες, γιατί είδαμε και την υπατία, να μην υπάρχει άλλο παρεμπόριο, να μπει ένα τέρμα στο φόβο του κόσμου. Και πάνω απ' όλα, για να γίνει αυτό απόψη μου, πρέπει να σταματήσει η ατιμωρησία. Γιατί με αυτή την ατιμωρησία οδηγηθήκαμε σε αυτή την εγκληματικότητα, με επιπλέον το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης παράνομης από πάνω. Κύριε Κοταρίδη, μπήκανε 385.000 παράνομοι μετανάστες από το 2009 μέχρι σήμερα. Ξέρετε πόσοι απελάθηκαν? Παράνομοι. 30.000 μόνο. Τους υπόλοιπους ούτε τους έχουν μετρήσει, ούτε ξέρουν που είναι και είναι σίγουρο ότι είναι μεταξύ μας. Μια λύση υπάρχει. Να δημιουργηθούν χώροι κράτησης, παύλα φιλοξενίας, των παρανόμων, μέχρι ότου οι παράνομοι αυτοί απελαθούν. Διότι αυτή τη στιγμή, θα πω μια βαριά λέξη, χρειάζεται να ανακαταλάβουμε την Αθήνα. Χρειάζεται τις γειτονιές στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, παντού, να τους ανακαταλάβουμε, με την έννοια ότι θα πρέπει να μεταφερθούν αυτοί οι παράνομοι, κατά την άποψή μου, σε παλιά στρατόπεδα για παράδειγμα,
τα οποία θα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου αυτοί να απελαθούν όταν έρθει η ώρα. Και να γνωρίζουν από εδώ και πέρα και με τον νόμο το σχετικό, τον οποίο πρόκειται να αλλάξουμε, τον νόμο Ραγκούση, απαράδεκτος, μας κάνανε μαγνήτη των παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα, να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Σε αυτό θα είμαι όσο πιο σκληρός μπορεί να είμαι. Διότι θα σας πω και μια άλλη διάσταση. Έρχεται ο παράνομος ο μετανάστης, ζητάει φάρμακα, πονάει η καρδιά μου το βλέπω να κρατάει το παιδάκι του ή την έγκυο τη γυναίκα του, σε αυτούς εν πάση περιπτώσει να δώσω. Αλλά το ξέρετε ότι υπάρχουν παράνομοι οι οποίοι παίρνουν αυτά τα φάρμακα και μετά κάνουν εμπόριο με τα φάρμακα των Ελλήνων φορολογουμένων που δεν έχουν άλλο να πληρώσουν φόρους για να κάνουν εκείνοι οι εξαγωγές των παρανόμων φαρμάκων που ξέρω ότι και αυτά έχουν γίνει και να τα στέλνουν στο εξωτερικό. Αυτό πια έχει ένα όριο. Και αυτό θα σταματήσει 100%. Έχουμε έτοιμο τον νόμο που την επόμενη μέρα αλλάζει ο νόμος Ραγκούση και μπαίνουν σκληρές γραμμές στην υπόθεση της παράνομης λαθρομετανάστευσης. Τελειώσαμε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει οργή στην κοινωνία και είναι λογικό. Νομίζω το κατανοείτε κι εσείς. Σας ανησυχεί πώς θα εκφραστεί αυτή η οργή του κόσμου στον δρόμο για τις κάλπες? Εγώ κατανοώ και την οργή και την αγανάκτηση. Και κατανοώ το γεγονός ότι ο κόσμος έχει ταυτόχρονα βαρεθεί να ακούει ψέματα, υποσχέσεις, κούφια πράγματα, τα οποία επαναλαμβάνονται και μάλιστα πολλές φορές χωρίς να κοκκινίζει κανένας. Εγώ σας είπα, θέλω να πω λίγα και αληθινά. Η προσπάθεια που έκανα προς την κατεύθυνση να έχουμε εκλογές, θέλησαν ορισμένοι να πούν ότι ήταν προς την κατεύθυνση να γίνει ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Μα υπάρχει σοβαρός άνθρωπος έξω να πιστεύει ότι κάποιος ελπίζει να γίνει σε αυτή την κατάσταση πρωθυπουργός και το εύχεται? Υποχρέωση έχω απέναντι στον τόπο να αλλάξω τα πράγματα όπως μπορώ. Και επομένως ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει αυτό είναι να γίνει με την εκτόνωση, να ανοίξει βαλβίδα της εκτόνωσης, της λαϊκής οργής που μπορεί σε μια δημοκρατία να πάει μόνον σε εκλογές. Και γι' αυτό το λόγο οι εκλογές θα νομιμοποιήσουν την κατάσταση που σήμερα στα μάτια των περισσότερων δεν είναι νομιμοποιημένη. Βγήκε μια κυβέρνηση που είπε ότι υπάρχουν περισσότερα χρήματα και έχουμε φτάσει στο Ναδύρ, έχουμε φτάσει στον Άδη, έχουμε φτάσει στο χειρότερο σημείο που έχει κατρακυλήσει ποτέ ο τόπος. Χρειάζεται λοιπόν μια νομιμοποίηση των γεγονότων, των πολιτικών, με εκλογές και γι' αυτό το λόγο μέσα από τις εκλογές πιστεύω ότι θα υπάρχει αυτή η βαλβίδα της εκτόνωσης που θα δώσει το δικαίωμα και πάλι σε εμάς να αγωνιστούμε για το δικαίωμα της ελπίδας του κόσμου και στον κόσμο να αισθανθεί ότι εν πάση περιπτώσει ψήφισε, αποφάσισε ο ίδιος τι πρέπει να κάνει και το δίλημα, με συγχωρείτε, είναι πολύ απλό. Θέλεις σταθερότητα? Θέλεις κάποιον ο οποίος θα σε οδηγήσει αποφασισμένος να τα κάνει ό,τι πρέπει μπροστά ή θέλεις να πάμε στην αστάθεια και να υπάρχει μία από τα ίδια? Θα έρθουν οι στιγμές προεκλογικές, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή και την αγωνία του κόσμου κατανοώ και μέσα στον κόσμο είμαι και μέσα στον κόσμο ζω και αυτό το πράγμα είναι και η δικιά μου η αγωνία και σας πληροφορώ ότι αν βρισκόσταν και εσείς στη θέση μου, πολλές φορές ξυπνάω το βράδυ και λέω και εκείνο εκεί το μέτρο να κάνουμε και εκείνο εκεί τον άνθρωπο να βάλουμε και αυτή την κατάσταση να την διαμορφώσουμε καλύτερα. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας. Στο Πασόκ απέναντι σας θα βρείτε έναν νέο αρχηγό, τον κύριο Βενιζέλο. Το Πασόκ με νέο σύνθημα, το αρχίζουμε. Φοβάστε μια δημοσκοπική έτσι ανάκαμψη του Πασόκ? Συγγνώμη, αλλά τι αρχίζουνε? Εγώ δεν κατάλαβα τι αρχίζουνε. Δύο χρόνια έκαναν τα πάντα για να μας τελειώσουν. Και τώρα ξαναρχίζουνε για να μας αποτελειώσουν. Θεός φυλάξει. Το σύνθημα δεν έπρεπε να αρχίζουμε. Βοήθα Παναγιά έπρεπε να είναι. Σε αυτή την περίπτωση βοήθεια Παναγιά έπρεπε να είναι. Και η άποψή μου είναι ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Οι ευθύνες όλων μέσα στο Πασόκ είναι τεράστιες. Τεράστιες και δεν κρύβονται με τίποτα. Ασφαλώς, να το ξέρετε, ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα πάμε με συνθήματα του τύπου αρχίζουμε. Και ασφαλώς να ξέρετε ότι εγώ γνωρίζω καλά
όπως γνωρίζουν όλοι οι συνεργάτες μου και όλοι οι βουλευτές και όλος ο ελληνικός λαός, ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνες. Από το χθες. Αλλά εμάς η ευθύνη είναι ότι μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε όταν έπρεπε γρήγορα, ενώ αυτοί έκαναν πράγματα τα οποία μας οδήγησαν στον γκρεμό. Υπάρχει μια διαφορά. Ευθύνη μεν, ευθύνη η δε. Αλλά να λένε αρχίζουμε για να μας ξεπατώσουν, δεν το δέχομαι. Μπαίνουμε πια στο κωμικοτραγικό. Κύριε Πρόεδρε, σε λίγη ώρα ξέρω πριν να πάτε για το αεροδρόμιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία κάποια στιγμή στο μέλλον από ό,τι έχω μάθει. Έχετε πάει στη Μόσχα, έχετε επαφές στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί κάπως το κλίμα στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των ταξιδιών σας? Κοιτάξτε, αυτή τη φορά πάω Ισπανία και Πορτογαλία, όπως είπατε. Σε λίγο φεύγω. Για να συναντηθώ με τους δύο πρωθυπουργούς, με τους οποίους άλλωστε έχουμε και μια καλή φιλία και βρισκόμαστε και στο ίδιο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί έχουν αντίστοιχα προβλήματα με εμάς. Μπορεί η Πορτογαλία να είναι σε ένα πρόγραμμα σαν την Ελλάδα, η Ισπανία να μην είναι ακόμα, αλλά έχουν ίδια προβλήματα. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί στόχοι? Πάω για να δυναμώσει η πίεση μέσα στην Ευρώπη, προκειμένου να υπάρχει αυτή η διαδικασία της ανάκαμψης, και από την άλλη πλευρά πάω και για να συντονιστούμε καλύτερα στο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Γιατί είμαστε οι νότιοι που τρώμε όλη την καταιγίδα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει κανείς να προετοιμάζεται όχι μόνο για τις εκλογές, πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για μετά τις εκλογές. Δηλαδή και μέσα στην Ευρώπη και εκτός. Και μέσα στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Εκτός Ευρώπης εννοώ, είπατε για τη Μόσχα, σημαντικό ταξίδι. Το Ισραήλ, σημαντικό ταξίδι. Σε σχέση, παράδειγμα, με τα θέματα της ενέργειας. Είναι χώρες οι οποίες θα μπορέσουν να παίξουν ρόλο στο μέλλον. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία γεωστρατηγικά ενώνει τρεις υπήρους. Και πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε. Επομένως πρέπει να γίνουν οι σωστές συμμαχίες και για τα ενεργειακά και για τη λαθρομετανάστευση, κυρίως όμως για να υπάρχει μια κοινή πολιτική πίεση στην Ευρώπη, που τώρα πια έχει καταλάβει την ανάγκη για ανάκαμψη, για να υπάρχει ανάπτυξη σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Να υπάρχει μια ενιαία, δυνατή φωνή. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Καλό κουράγιο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.